διδάκια καθηγητών Χίου και συνεργαζόμενοι, αλλά και διδάκια κεντρικά. Έχουμε μια διαφωνία με την πλειοψηφία της ΟΛΜΕ στο ζήτημα του νομοσχεδίου για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Εμείς, σαν παράταξη, δεν ζητάμε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, διότι θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένες ρυθμίσεις δεν θίγουν τα ΕΠΑΛ. Κάθε άλλο, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ πλέον θα παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 4 και αν ακολουθήσουν το μεταπτυχιακό έτος ειδίκευσης, το 4ο έτος, μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας, παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 5. Άρα, αυτές οι σχολές που πάνε να ιδρύσουν το Υπουργείο Παιδείας αντιδράει η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, δεν πρόκειται να είναι ελκυστικές για τους μαθητές. Κάθε άλλο. Όσον αφορά τη μαθητεία, είμαστε υπέρ ως παράταξη. Άλλωστε, αυτό γίνεται το μοντέλο εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Όμως, απαιτούμε να έχουν οι μαθητές πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, να ελέγχονται αυστηρά τις συνθήκες εργασίας των μαθητευομένων και να πληρώνονται κανονικά από τους εργοδότες. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δομές των άλλων Υπουργείων, που είναι στο εργασίας κλπ., είμαστε αντίθετοι στην ύπαρξή τους. Όμως, αυτό ήταν ένα αίτημα της αριστεράς και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, δεν άλλαξε τίποτα απολύτως. Ας μην λένε όμως οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ για πιστοδρόμηση για μεσαίωνα, για την ύπαρξη εκπαιδευτικών δομών στα άλλα Υπουργεία οφείλεται σε δική τους πολιτική. Μια βασική μας αντίρρηση είναι ότι στα νέα συμβούλια που θα δημιουργηθούν για το πώς θα λειτουργεί η τεχνική εκπαίδευση, δεν θα υπάρχει κανένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ. Ενώ την ίδια ώρα μέσω της ΓΕΣΕΕ θα υπάρχουν εκπροσώποι από την ΟΗΕΛΕ, που είναι η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Σχολείων. Είναι πρωτοφανές αυτό να αποφασίσουν τα ιδιωτικά σχολεία για τα δημόσια. Επίσης, υπάρχει μέσα στην τροπολογία κάτι το οποίο οι αριστεροί δεν ασχολούνται. Είναι το ότι θα μπορεί να διευθυνθεί στα ΙΕΚ να γίνει και κάποιος διοικητικός υπάλληλος. Αυτό ανοίγει την κεκόπορτα σε λίγο να μπορεί και προεδιευθυντής εκπαίδευσης να γίνει κάποιος διοικητικός. Και απορούμε γιατί δεν ασχολείται με αυτό. Διαφωνούμε με την ένταξη των επαγγελματικών σχολών στη γραμματεία διαβίου μάθησης. Θέλουμε όλες οι δομές να περάσουν στο Υπουργείο Παιδείας. Σχετικά με την πρόληψη δυνατότητα αυτών στα ΙΕΚ έχουμε ένα προβληματισμό να πηγαίνουν. Επίσης, για τα πρότυπα ΕΠΑΛ εμείς συμφωνούμε και σαν ΔΑΚ ΕΧΙΟΥ το είχαμε ζητήσει και από τη Νέα Δημοκρατία όταν ακόμα αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν πρότυπα σχολεία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στη Μυτιλήνη υπάρχει πειραματικό σχολείο εδώ και χρόνια και το Σεπτέμβριο ξεκίνησε και πρότυπο γυμνάσιο. Η ΧΙΟΣ του ΚΟΡΑΗ, του ΓΑΜΒΕ και τόσων σπουδαίων μορφωμένων ανθρώπων δεν θέλει, επειδή κάποιοι δεν το θέλουν, τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία. Το θεωρούμε πιστοδρόμηση. Το θεωρούμε πιστοδρόμηση και κάποιος πρέπει να σταματήσει.